Η ζυυχή το τελευταίο διάστημα, βέβαια, τον τελευταίο μήνα έχουν μπει στη ζωή μας, μάλιστα στην Κέρκυρα, στην παραλία Άι Γόρδης. Ξεβράστηκαν δύο ζυυχοί και υπήρξε μια συγκλονιστική προσπάθεια διάσωσης. Βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα, κινητοποιήθηκαν εθελοντικές ομάδες, άνθρωποι, κτηνίατρος που γνωρίζει πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτές οι περιπτώσεις. Και θέλω να πάμε λίγο να μιλήσουμε με την κυρία Εμιλία Δρούγα, η οποία είναι βιολόγος, ωκεανογράφος και επιστημονική υπεύθυνη του Αρίωνα. Να την ευχαριστήσω πολύ και να την καλησπερίσω στην εκπομπή μας. Καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα από παντού. Γιατί ο Αρίωνας βρίσκεται παντού, σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια. Επειδή καθημερινά εκβράζονται και εκθαλασσώνονται κήτη. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο βέβαια για τις προσπάθειές σας. Εδώ είμαστε και εμείς να επικοινωνούμε. Και όσο μπορούμε βέβαια, με τη δική μας ιδιότητα να σας βοηθήσουμε. Οι ζυυχοί, δεν ξέρω, έχουν μπει στη ζωή μας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πολλά τα περιστατικά, τυχαία τα περιστατικά. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Το ένα στην αρχή του μήνα που βγήκε επανειλημμένος προσαράζοντας σε διάφορες ακτές στο Σαρονικό, το οποίο ήταν αρκετά άρρωστο για μήνες, το οποίο δεν σχετίζεται με αυτούς τους εκβρασμούς που βλέπουμε να συμβαίνουν αυτές τις δύο ημέρες, από την Κυριακή δηλαδή μέχρι και σήμερα, στο Ιόνιο Πέλαγος και μάλιστα στην Κέρκυρα, δυτικά και βόρεια της Κέρκυρας. Μάλιστα, σε δύο περιοχές, Άγιο Γόρδιο, και ήταν τρία ζώα τα οποία εκθαλασσώθηκαν. Ναι. Με πολλή προσπάθεια και με κακές καιρικές συνθήκες, οι ομάδες διάσωσης, οι τοπικές μαζί με το δίκτυο κτηνιάτρων του Αρίωνα και με τις οδηγίες που δίναμε και μέσα από το λιμενικό, με τους άντρες του λιμενικού, κατορθώσανε να επιστρέψουν και τα τρία ζώντα ασφαλής στην ανοιχτή θάλασσα, στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα δύο εξ αυτών ήταν προσαραγμένα πάνω σε βράχια. Φαντάζεστε λοιπόν περίπου 5 μέτρα και ζώα, τα οποία ήταν αρκετά μεγάλα και βασικά σε καλή κατάσταση. Δεν ήταν σαν αυτό του Σαρονικού. Ήταν τραυματισμένα κάπως, μας λέτε ότι είχαν έτσι εγκλωβιστείς. Όχι, απλά δεν μπορούσαν από μόνα τους να ξεκολλήσουν έτσι. Επομένως, χρειάστηκε αυτή η βοήθεια, η πάρα πολύ υποστηρικτική από πολλά άτομα, να τα οδηγήσουν στα ανοιχτά μετά από κάποιες ώρες. Αυτός ο εγκλωβισμός πού οφείλεται, εντός εισαγωγικών βέβαια. Δεν έχουν επιστρέψει αυτά τα ζώα, έτσι. Βρίσκονται ομάδες και από περιβαλλοντολογικές οργανώσεις εκεί στην Κέρκυρα και ανοιχνεύουν όλες τις παραλίες κατά μήκος, μήπως και δουν κάποιες νέες προσαράξεις. Το γεγονός το οποίο συμβαίνει στην Κέρκυρα όμως έχει να κάνει με ρύπανση ηχοβολιστικών συσκευών, δηλαδή υπάρχουν και γίνονται έρευνες από κάποιο ερευνητικό σκάφος για τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογοναθράκων. Υπάρχει δηλαδή και ισχύει ακόμη η ναύτεξ από τις 10 του Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα. Παρ' όλα αυτά, αυτή η ναύτεξ περικλεί σχεδόν το μισό Ιόνιο Πέλαγος. Δηλαδή τώρα κατευθύνεται προς τα νότια. Επομένως, σε όλες αυτές τις περιοχές του Ιωνίου Πελάγους, κατά μήκος της ελληνική τάφρου της λεγόμενης, θα πρέπει τα νησιά και οι παράκτιες περιοχές να είναι σε επιφυλακή, μην τυχόν και άλλα κήτη εκφραστούν τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα. Και να ειδοποιήσουν το λιμεναρχείο τους και εμάς. Αυτοί οι εγκλωβισμοί που οφείλονται, έχει να κάνει με την περίοδο, με την εποχή, με ανθρώπινος παράγοντας. Είναι ανθρωπογενείς οι αιτίες, δηλαδή
ο ήχος ο οποίος εκπέμπεται χαμηλή συχνότητας μεν, αλλά για αυτά τα είδη που εγώ τα ονομάζω δείκτες ηχορύπανσης της θάλασσας, σπάει το τυμπανό τους. Δηλαδή είναι σαν να προκαλεί εμβολισμό στο ακουστικό του σύστημα, να βγαίνουν από τα βαθιά νερά στην επιφάνεια της θάλασσας και από προσανατολισμένα και ζαλισμένα, όπως συμβαίνει και σε ένα δίτη, να μην ξέρει που πηγαίνει. Επομένως πηγαίνει στα ρηχά. Αυτό είναι το θλιβερό με όλη αυτή την κατάσταση. Επομένως η ηχορύπανση η οποία εκπέμπεται για αυτές τις έρευνες κάνει έναν πληθυσμό μικρό μεν, αλλά στη Μεσόγειο υπάρχουν αυτά τα ζώα, σε όλες τις θάλασσες και στην Ελλάδα και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και Κρητικό Πέλαγος υπάρχουν πολλά. Παρ' όλα αυτά, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ναι, όπως γίνονται αυτές τις ημέρες, είναι επόμενο και υπάρχουν κάποιοι πληθυσμοί από αυτούς εκεί κοντά, επόμενο είναι να έχουν και να αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Το φαινόμενο, αυτό το πρόβλημα του αποπροσανατολισμού έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο της λεγόμενης ηχορύπανσης που χρησιμοποίησατε κι εσείς. Αυτός ο ανθρώπινος, ναι, παράγοντας επηρεάζει περισσότερο τα τελευταία χρόνια από ό,τι επηρεάζει τις προηγούμενες δεκαετίες. Ασφαλώς, γιατί ο άνθρωπος έχει βρει σόναρ που τα χρησιμοποιεί όχι μόνο για έρευνα σε θαλάσσια υποστρώματα, αλλά τα χρησιμοποιεί για αμυντικούς σκοπούς, όπως είναι στο πολεμικό ναυτικό, οι ασκήσεις οι οποίες γίνονται με τα υποβρύχια κλπ. Και είναι σαν μεγάλες εκρήξεις, αυτό να καταλάβει ένας απλός άνθρωπος. Μία μεγάλη έκρηξη που γίνεται δίπλα στο σπίτι του. Τόσο πολύ που καταστρέφει αυτούς τους πληθυσμούς. Οι οποίοι είναι βαθύβοι, ζουν σε πολύ, ναι, μεγάλα βάθη. Από 2.500 έως και 4.000 μέτρα. Εκεί τρέφονται και μετακινούνται, γιατί βρίσκουν και την τροφή τους κατά μήκος της τάφρου, του ελληνικού τόξου που λέμε. Ή σε απότιμες ράχες της θάλασσας. Μάλιστα. Και έτσι με αυτό το σκεπτικό τα ζώα αυτά βγαίνουν πολύ απότομα στην επιφάνεια και σε περίπτωση πολλές φορές τραυματίζονται. Που έρθουμε σε οπτική επαφή κάποιος πολίτης που δεν γνωρίζει με κάποιο ζηφιό, ναι, τι πρέπει να πράξει, πού πρέπει να καλέσει, πώς μπορεί να σας βρει? Μπορεί να μας βρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα τηλέφωνα μας τα έχουν τα λιμεναρχεία από το 1996, φανταστείτε. Δεν έχουν αλλάξει, λειτουργούν σε 24-ωρη βάση. Αλλά το πρώτο που μπορεί να κάνει ένας πολίτης είναι να ειδοποιήσει το λιμεναρχείο το πλησιέστερο που υπάρχει εκεί κοντά. Και αυτοί ειδοποιούν και εμάς. Εκτός αν θέλει να σημειώσει τα τηλέφωνα μας που όντως βρίσκονται στο διαδίκτυο του Αρίωνα, δηλαδή. Μάλιστα. Εμείς, ναι, συγκεντρώσαμε μαζί με άλλες 15 οργανώσεις και στείλαμε χθες μία επιστολή στον Πρωθυπουργό, έτσι ώστε τα πλοία αυτά να λάβουν τις οφειλόμενες από τη σύμβασή τους προφυλάξεις και να σταματήσουν για κάποιο διάστημα ή για πάντα, μάλιστα, αυτού του είδους της έρευνας. Κυρία Δρούγα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Χαρά μας. Και εμείς και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που βοηθά. Βέβαια. Και όντως έχει μάθει αυτά τα είδη ότι υπάρχουν στις θάλασσές μας. Πολύ βασικό. Αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από Κρήτη.